Αύριο αναμένεται η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Ελίζαπεθ Σπέχαρ να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για το προσχέδιο της έκθεσης για τον Κυπριακό, η οποία, σύμφωνα με πηγές από το Προεδρικό, αναμένεται να εγκριθεί ως έχει. Κάτι που ικανοποιεί την ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως σαφώς άφησε να εννοηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η προετοιμασία την οποία εξαγγέλει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας με δικό του απεσταλμένο για να ανοιχνεύσει το έδαφος, δείχνει ακριβώς ότι δεν πρόκειται για προϋπόθεση, αλλά πρόκειται για αναγκαίο στάδιο για να φτάσουμε με βάσιμες προσδοκίες σε διαπραγμάτευση. Ο κύριος Προδρόμου απέφυγε να απαντήσει στις βολές της αντιπολίτευσης για τα όσα αναφέρονται στην έκθεση σε σχέση με την ημερομηνία του πλαισίου Γκουτέρες και κάλεσε όλους να σταθούν στην ουσία. Επομένως, αυτό που έχουμε καταφέρει, που έχει καταφέρει ο πρόεδρος Αναστασιάδης μαζί με την Ελλάδα πηγαίνοντας στο Κραν Μοντάνα, θα το συνεχίσουμε στην διαπραγμάτευση, στην οποία θα πρέπει να φανεί ότι η Τουρκία έχει πάρει την απόφαση ότι θα επιτρέψει να γίνει μια συμφωνία μεταξύ των Κυπρίων, χωρίς να αξιώνει ανάμειξη στα κυπριακά πράγματα. Στο μεταξύ συνεχίζεται το διπλωματικό παρασκήνιο στις Βρυξέλλες για την έκθεση προόδου της Τουρκίας. Το προσχέδιο έχει σαφώς βελτιωθεί, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών δεν πρόκειται να συνενέσει στην αποδοχή του πριν από τη δική του επίσκεψη στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.